Συγχαρητήρια στον Βασίλη. Η αξία του Βασίλη είναι διαχρονική, το έχει αποδείξει. Βρίσκεται και αποδεικνύει ότι παρόλο ότι πολλοί θεωρούσαν ότι έχει μεγαλώσει, είναι ακριβότατος. Και αυτό το επίτευγμά του ήταν. Το κάνει εγώ μεγαλύτερο. Πολλά συγχαρητήρια, το αξίζει. Συνεχώς βελτιώνει το παιχνίδι του και πραγματικά μας κάνει ακόμα πιο χαρούμενο. Δημήτρη. Σίγουρα το πρώτο που θα ξεκινήσουμε να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια για αυτό που έχει καταφέρει. Νομίζω το άξιζε. Δεν ξέρουμε ο Βασίλης είναι πολύ διάσημο. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχει πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι ήταν θέμα χρόνου να γίνει. Φυσικά την άλλη, εγώ θα το ξαναλέω ότι είναι και καλό για το ελληνικό μπάσκετ, γιατί είναι ένας Έλληνας παίκτης ο οποίος θα είναι πρώτος στις ασίες όλων των δημοσίων στην Ευρωλίγα και αυτό νομίζω ότι θα δείχνει για τους Έλληνες παίκτες. Πραγματικά με τον Βασίλη δεν ξέρω πότε σταματήσει. Εγώ θα διαφωνήσω, όλοι νομίζω να ξέρουμε. Έχει ακόμα 4-5 καλά χρόνια μπάσκετ ο Βασίλης. Με τον τρόπο που ζει τον μπάσκετ, έτσι πώς δουλεύει, και τι το σκέφτεται βασικά. Να είναι υγιής πάνω απ' όλα και... Ήδη θα είναι υγιής. Και κοίτα, αν σταματήσει τα 3, νομίζω θα είναι αδικία. Και νομίζω ο Βασίλης ξέρει και δίνει κίνδυνο στον εαυτό του και θέτει στόχους τα οποία τον κρατάνε διαρκώς σε γρήγορση. Ξέρει πώς και την καλή του περίοδο, αλλά και την περίοδο που δεν παίζει στο επίπεδο που θέλει ο ίδιος, πώς όλα αυτά θα του δώσουν δύναμη να συνεχίζει σε ακόμα πιο δυνατό και έντονο ρυθμό, το οποίο την κρατήσει στο υψηλό επίπεδο παραμένει τόσα χρόνια. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύω ότι ζει και αναμένει για τον μάθημα. Το αγαπάει πάρα πολύ, δουλεύει πάρα πολύ μέσα στο γήπεδο και νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια αυτό που κάνει φυσικά και το κρατάει στο επίπεδο που είναι τώρα. Τι θα κάνει στα δικά μας μάτια το Βασίλη μεγαλύτερο από το πόσο μεγάλο παίκτης είναι ήδη, αν θα περάσει πρώτος ή δεν θα περάσει. Η αξία του είναι ανεκτήμητη και αυτός ανήκει ήδη στο αυτό το κλάβο ανέφερε. Ο στόχος του δεν σκέφτεται, δεν μπλέκει σε τέτοιες λεπτομέρειες, νομίζω ότι μπλέκει, το σκέφτεται καθαρά πιο, σε πιο σημαντικά πράγματα. Ο Βασίλης, η assist και η πόντι, το βλέπει σε ένα μέσο για να πάρει περισσότερες ευρωλίγες, περισσότερα από τα θέματα και περισσότερες κούπες. Αν αυτό το κάνει να πάρει περισσότερες πραγματικές κρίσεις, εννοείται ότι δημιουργήσει ακόμα περισσότερο. Το έχουμε αποδεχτεί, δεν μπορούμε να ζούμε με τα φαντάσματα του παρελθόντος, όταν μας πάσει κάποιος το ρεκόρ. Το έχουμε αποδεχτεί, το απολαμβάνουμε, χαιρόμαστε γιατί εξελίσσεται το άθλημα. Αν μπει σε διαδικασία, λάβει τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει τίποτα. Έχει αποδεχτεί ότι η ζωή σου συνεχίζεται. Και προσωπικά πιστεύω ότι σε βοηθάει να στείλει η ζωή σου όταν κάποιο πολύ σύντομο σταματά σε ξεπερνάει. Γιατί δεν κολλά στο παρελθόν και βρει τα άλλη στιγμή για πράγματα τα οποία σου κρατάνε ότι η καθημερινότητά σου έχει ένα διαφορετικό ενδιαφέρον. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη. Ούτε καν το σκεφτόμαστε. Έτσι ήταν το σύστημα τα παίζαμε και παίζαμε. Τώρα έχει αλλάξει, είναι διαφορετικά. Οκ, κανείς δεν παραμένει. Γιατί κάποιος θα έρθει και θα σε ξεπεράσει. Δεν είναι θέμα που είναι. Ούτε καν το παίζαμε, ούτε καν το σκεφτόμαστε. Η Ακαδημία έχει 100% πληρότητα, ήδη έχουμε παιδιά και ερωτήσει ότι είναι στη λίστα να μπορούμε. Προσπαθούμε για τον χρόνο να δημιουργήσουμε με τις ίδιες και μια ποιότητα λίγες θέσεις παραπάνω, κάποιες θέσεις παραπάνω ώστε να μην έχουμε δεχτεί και άλλα παιδιά. Αυτή είναι η διαδικασία που όλοι το κάνουμε πολύ καλά και εμείς μαθαίνουμε τα παιδιά, πράγματα που δεν ξέρουμε από τα παιδιά. Το πώς προπονούνται, το πώς σκέφτονται, το πώς δουλεύουν μέσα στο επίπεδο, αλλά εντάξει και εμείς κάποιες φορές θα συζητήσουμε τα παιδιά. Μπορούμε να πούμε δύο πράγματα.